Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και δώσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμαν. Τα εγκαίνια της έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν 130 εκθέτες και αποτελεί σημείο αναφοράς για την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα της περιοχής, πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου. Η 33η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας είναι γεγονός και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου. Λόγω των καιρικών συνθήκων, τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν εντός του κτηρίου παρουσία πολιτικών και θεσμικών παραγόντων της περιοχής. Επιπλέον, το Επιμελητήριο Κοζάνης τίμησε τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου για την έναρξη της 33ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος, ο Υπουργός Οικονομίας περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης από τον πρόεδρο του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Ευρυνιάδη, και συνομίλησε με επιχειρηματίες και εκθέτες. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους εκθέτες και τους επισκέπτες, γιατί συνηθίζεται πάντα να ευχαριστούμε τα μέλη της κυβέρνησης, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους γενικά τους επισήμους κτλ. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η έκθεση αυτή είναι για τους επισκέπτες, είναι για τους εκθέτες. Είναι αυτοί που βιώνουν το πιο δύσκολο κομμάτι της επιβίωσης και αυτοί αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια. Είναι η τοπική σημερινή ερώτηση. Λοιπόν, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην 30η πλέον έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Όσα και να πει ο Πρόεδρος είναι λίγα μπροστά σε αυτό που θα αντικρίσετε όταν σας ξαναγήσουμε στην έκθεση. 130 εκθέτες δίνουν δυναμικά το παρόν ενάντια στην κρίση, ενάντια στη μιζέρια, όχι απλά για μία συμμετοχή σε αυτή την έκθεση, απλά για να αποδείξουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι άξια και ικανή δύναμη για να μπορέσει να βάλει τις πλάτες, για να μπορεί και η περιοχή μας αλλά και η χώρα μας να βγει από την κρίση. Να μεταφέρω το χαιρετισμό του Προεδρείου της Γενικής Συνομοσπονδίας και τις ευχές για καλή επιτυχία της 33ης έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας. Θεωρώ ότι είναι σε μια κρίσιμη καμπή για την ανάπτυξη και την πορεία της χώρας. Τα στοιχεία και από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ και από άλλα Ινστιτούτα και άλλους φορείς και διεθνείς οργανισμούς δείχνουν ότι η χώρα βγαίνει από τη στασιμότητα. Μπαίνουμε με τη βοήθεια του Θεού σε εποχή ανάπτυξης. Ο στόχος του 2% είναι ορατός και εφικτός. Τα μακροοικονομικά στοιχεία και οι δείκτες δείχνουν όλοι βελτιωμένοι αισθητά. Θα ήθελα να καλωσορίσω όσους έχουν έρθει από μακριά, τον Υπουργό πάνω απ' όλα, τον ευχαριστήσουν που για ποια άλλη φορά είναι εδώ, έχει έρθει πολλές φορές στην περιοχή και αυτό αναδεικνύει το ενδιαφέρον του. Επίσης, οι προσκεκλημένοι όσοι έχετε έρθει από μακριά στην Κοζάνη, που θα ήθελα να επισημάνω τρία πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και η περιοχή και η χώρα βρίσκονται σε μια καμπή. Πολλά πράγματα γύρω μας βρίσκονται σε μια καμπή. Ακόμα και ο χώρος ο οποίος βρισκόμαστε βρίσκεται σε μια καμπή. Και πρέπει όλοι να το αναλογιστούμε αυτό και να πάρουμε και αναγκαίες αποφάσεις. Εγώ λοιπόν λέω ότι για την περιοχή, επειδή και αυτή βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, βρίσκεται σε μια αλλαγή και προσαρμογή, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι περνάμε από ένα μοντέλο κρατικοδίαιτου μοντέλου οικονομίας, ένα μοντέλο το οποίο σαφέστατα πρέπει να δώσει τη θέση του στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια στους εκθέτες, στο Επιμελητήριο και στο Εκθεσιακό. Κύριε Υπουργέ, επειδή έχετε έρθει πολλές φορές και έχουν συνομιλήσει αρκετές φορές, ξέρετε ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η περιφέρεια των αντιθέσεων και πρέπει να το προσέξετε ιδιαίτερα αυτό. Δεν έχει θάλασσα, αλλά έχει τα περισσότερα νερά τα επιφανειακά της χώρας. Έχει περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της ΔΕΗ, αλλά έχει πλούσιο περιβαλλοντικό απόθεμα. Είναι το ενεργειακό κέντρο της χώρας, αλλά έχει ενεργειακή φτώχεια. Όλα αυτά λοιπόν, που είναι στη λογική των αντιθέσεων, που φαντάζει πλούσια περιφέρεια ενώ είναι φτωχή, και μιλάω για τη στρέβλωση του ΕΠ, πρέπει να βρούμε τις δυνατότητες να τα διορθώσουμε. Εμείς με τις δικές μας δυνατότητες πολλά από αυτά τα διορθώσαμε. Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά και εσάς και τον Πρωθυπουργό,
που από κοινού φτιάξαμε αυτό το ταμείο. Έχουμε και τον εμπειρογνώμονα μετά από διαγωνισμό, όπως προβλεπόταν από το καταστατικό. Το επόμενο διάστημα συγκροτείται η Επιτροπή, τα λέω για τους ευαίτητους επιχειρηματίες, που θα χαράξουν τη στρατηγική και μαζί με το ΤΕΑΝ, ίσως μέσα στον Νοέμβριο, να αρχίσουμε να έχουμε χρηματοδότηση μικροδανείων, μικροεγγυήσεων, που είναι το ζητούμενο για ρευστότητα στην αγορά. Και απευθύνομαι στους συναδέλφους μου, τους δημοσιογράφους, για να μην ξανακάνουν λάθη. 5 εκατομμύρια βάζει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η κυβέρνηση δηλαδή, και 5 εκατομμύρια βάζουμε εμείς από τον τοπικό πόρο. Το άλλο που θα μου πεις μέσα από τις δυνατότητές μας, ως περιφέρεια ενεργειακό κέντρο, αλλά να έχουμε ενεργειακή φτώχεια, είναι να μπορέσουμε και με προσπάθεια που έγινε και με συνεργασία με την κυβέρνηση, να αλλάξουμε τη διακρατική συμφωνία. Δεν μπορεί να περνάει ένας διακρατικός αγωγός όπως είναι ο ΤΑΠ και η Δυτική Μακεδονία να μην έπαιρνε αέρι. Και αυτό έγινε πράξη. Και η συμφωνία άλλαξε, 2 εξόδους θα έχει η Δυτική Μακεδονία. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες και τις διαδικασίες με τη ΔΕΔΑ. Έχουμε τη μελέτη βιωσιμότητας. Με 12,5 εκατομμύρια ευρώ εν συνόλο θα έχει αέριο το Άργος, η Καστοριά, τα Γρεβενιά, τη Μανιάκη και όπου αλλού θα χρειαστούν στην πορεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραστώ σήμερα στα γένεια της έκθεσης και να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που καταβάλλετε να την αναδείξετε σε ορόσημο μιας νέας αναπτυξιακής πορείας της περιοχής, στην οποία η πολιτεία όχι μόνο συμπαρίσταται, αλλά και θα επιδιώξει να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο. Γιατί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνά από την ξεχωριστή και ιδιαίτερη ανάπτυξη κάθε μιας περιφέρειας της χώρας. Δεν έχει δηλαδή μόνο εθνικό ορίζοντα και σχεδιασμό, αλλά βασίζεται στην περιφερειακή εξειδίκευση και προγραμματισμό. Αυτό σημαίνει πως η εθνική στρατηγική ανάπτυξη, η οποία στοχεύει στην αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης μέσω πολιτικών τόνωσης της μικρομεσαίας κυρίως επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας, της κοινοτομίας, των επιχειρηματικών συνεργασιών, των συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, της κοινωνικής οικονομίας και του συνεταιριστικού κινήματος, καθώς και της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ανέργων για την επαγγελματική τους επανένταξη στην οικονομική δραστηριότητα, αυτή η στρατηγική οφείλει να προσαρμόζεται και να εξειδικεύεται κάθε φορά στην αναπεριφέρεια και περιοχή, αναλόγως των τοπικών αναγκών και δυνατοτήτων. Και το καθήκον αυτό δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης ή κάποιο διυπουργικό όργανο, αλλά τους ίδιους τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής, οι οποίοι ως άμεση γνώστες των προβλημάτων και συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτείας, θα προτείνουν κατάλληλες και εφικτές οικονομικά λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Αποτελεί δηλαδή ένα δύσκολο έργο το οποίο μόνο με την κινητοποίηση των ζωντανών δυνάμεων της ίδιας της τοπικής κοινωνίας μπορεί να πετύχει. Στην περίπτωση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι μια περιφέρεια πρωτίστως εξωτερικής και ενεργειακής παραγωγής με ελάχιστη μεταποιητική δραστηριότητα.